Λοιπόν, παιδιά, καλώς ορίσατε στο συγκεκριμένο training, στο δωρεάν πενταήμερο μαθημάτων του οργανισμού μας. Ονομάζομαι Κυριάκος Κυριακίδης. Θα δούμε μαζί τις επόμενες 4 ημέρες πώς μπορείς να ασχολείσαι με τον τομέα των κρυπτονομισμάτων, του trading, πώς μπορείς να εκπαιδευτείς για να γίνεις ανεξάρτητος επιχειρηματίας επενδυτής στο συγκεκριμένο τομέα και πώς μπορείς να χτίσεις full-time εισοδήματα από αυτόν τον τομέα. Ασχολούμαι τα τελευταία 6 χρόνια με συγκεκριμένο τομέα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω δει τα πάντα. Okay. Ξεκίνησα σαν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πληροφορική, παράλληλα σαν σερβιτόρος. Και ο μοναδικός λόγος που είχα ξεκινήσει παιδιά μου σε συγκεκριμένο τομέα ήταν λόγω του ότι ήθελα να βρω έναν τρόπο να μπορώ να έχω έξτρα 500 ευρώ για να μπορώ να εστιάσω στη σπουδή μου. Γιατί δεν ξέρω ποιοι από εσάς σπουδάστε ή σπουδάσατε. Δεν ήταν καθόλου βολικό να μπορώ να δουλεύω τη δουλειά μου στα Σαββατοκύριακα σαν σερβιτόρος και να πηγαίνω μετά τις καθημερινές στο Πανεπιστήμιο. Σω ήθελα να βρω έναν τρόπο να εστιάσω στη σπουδή μου πολύ πιο αποτελεσματικά. Αλλά επίσης, ρε παιδιά, λόγω του ότι προέρχομαι από πολυτέχνη οικογένεια, αν έχω 7 αδέρφια και αδερφές, δεν μπορούσα να ζητώ λεφτά συνεχώς από τους γονείς μου. Γιατί οι γονείς μου είχαν ακόμα 6 μωρά να αναθρέψουν. Είμαστε όλοι περίπου κοντινές ηλικίες. Ήθελα να βρω έναν τρόπο να μπορώ να φύγω λίγο βάρος στην ουσία από τους γονείς μου και παράλληλα να εστιάσω στη σπουδή μου. Και κάπως έτσι γνώρισα, για να είμαι ειλικρινής, το trading. Και ο πρώτος μου στόχος μέσω του trading ήταν να βγάζω έξτρα 500 ευρώ. Okay. Τώρα, τα 500 ευρώ τα οποία έβγαζα με το που τα πέτυχα, το ότι είχα συνειδητοποιήσει ήταν ότι ρε, βγάζω 500 ευρώ σαν σερβιτόρος. Αλλά για να τα βγάλω σαν σερβιτόρος έπρεπε να πηγαίνω 30 ώρες τα Σαββατοκυριακά στα μαχαζιά, να με διατάσσουν, να δουλεύω full σκληρά, να σίγουρα να με εκμεταλλεύονται. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε δουλέψει σαν barman, σερβιτόροι. Θεωρώ καταλαβαίνεις την εκμετάλλευση την οποία υπάρχει στα μαγαζιά. Και μετά γνωρίζω έναν τομέα όπως το trading, όπου μπορώ να κάνω τα ίδια λεφτά με 2-3 ώρες την ημέρα από το σπίτι μου. Τώρα, πολύ σημαντικό όμως, δεν το έκανα από την πρώτη ημέρα. Και είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να κάνουμε ένα training τώρα, πριν ξεκινήσει το live trading σε ακριβώς 50 λεπτά. Λόγω του ότι δεν ήταν ότι ξεκίνησαμε το trading την επόμενη μέρα να βγάζα λεφτά. Έχασα λεφτά πριν να ξεκινήσω να είμαι κερδοφόρος. Έχασα πάνω από 2.000 ευρώ πριν να ξεκινήσω να είμαι κερδοφόρος, πριν να ξεκινήσω να βγάζω εκείνα τα έξτρα 500 ευρώ τα οποία ήθελα σαν έξτρα εισόδημα. Και ο λόγος ήταν λόγω του ότι νόμιζα ότι ήταν get rich quick. Το τι θα δούμε σήμερα είναι ότι δεν είναι εύκολο χρήμα. Και πρόσεξε πάρα πολλά τα λόγια τα οποία λέω. Δεν είναι εύκολο χρήμα, όμως είναι πιο εύκολο από ό,τι όταν δούλευα σερβιτόρος. Από ό,τι όταν ήμουν προγραμματιστής στο Χρόνιγεν. Άρα δεν είναι ότι ήταν η εύκολη λύση, απλά ήταν πολύ πιο εύκολο. Γιατί ούτως ή αλλιώς, παιδιά, σκέψου να είσαι 10 ώρες σε ένα μπαρ, σε ένα μαχαζί, σε ένα εστιατόριο, να μεταφέρεις 100 πιάτα κάθε βράδυ, να σου λένε τι να κάνεις, να σου λένε πότε να πας τουαλέτα, να μην μπορείς να πας τουαλέτα τις πιο πολλές φορές, να σου λένε πότε να φας και να είσαι από τον υπολογιστή σου, να κάνεις ανάλυση των γραφικών, να παίρνεις ένα trade. Αν θα χάσεις, θα χάσεις το 1%, όμως θα κερδίσεις να βγάλεις 3-4%. So, θέλει χρόνο, θέλει γνώσεις, θέλει κόπο, θέλει επένδυση, ναι, αλλά ρε παιδιά, πλέον ταξιδεύω ολόκληρο τον πλανήτη. Στην συγκεκριμένη στιγμή είμαι Κρήτη, ήρθα πριν από μερικές εβδομάδες από την Ολλανδία, που ήμασταν ένα μήνα Ολλανδία. Τον Ιούνιο φεύγουμε για Ταϊλάνδη μαζί με την κοπέλα μου. Καμιά δουλειά δεν θα μπορούσε να μου παρέχει τέτοιο lifestyle. So, το τι θα δούμε σήμερα είναι λίγο να σου ανοίξω τον τρόπο σκέψης σου γενικότερα, πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς το trading, τα κρυπτονομίσματα για να χτίσεις full-time εισόδημα από αυτά ή part-time, ανάλογα με το κοινή στόχη σου, αλλά επίσης και τα σωστά expectations. Και εννοείται θέλω σήμερα να δούμε μαζί πώς να ακολουθείς σωστά τα DCX Futures μαθήματα που έχουμε κάθε μέρα η ώρα 4 μέχρι την Παρασκευή. Τώρα, νούμερο 1. Το τι θα δεις σήμερα δεν είναι ότι θα γίνεις εκατομμυριούχος μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν είναι ότι θα μάθεις trading σε μια εβδομάδα. Όποιος σου λέει ότι μπορείς να μάθεις trading σε μια εβδομάδα δεν έχει ιδέα από trading. Μας το πω τόσο ξεκάθαρα. Νούμερο 3. Μιλούσα με κάποια άτομα τα οποία θεωρώ ότι όλοι είδαμε το training το οποίο έστειλα στον group, τα οποία μου έλεγαν κυρία, εγώ ξέρω από crypto, εγώ ξέρω από trading. Είδα το training το οποίο έστειλα, το οποίο ήταν το homework μας μέσα στο Σαββατοκύριακο για να δούμε πριν σήμερα. Και ξέρω ότι πολλοί δεν το είδαμε. Και μου είπαν, κυρία, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα, ποιο είναι το νόητο point μου. Πολλά άτομα νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά έστειλα το συγκεκριμένο training χθες, που ήταν η ύλη μας, το homework μας, να βλέπαμε πριν σήμερα.
Και οι περισσότεροι που το είδαν ίσως να μην καταλάβαν σχεδόν τίποτα από αυτά, που είναι εντάξει, θα τα συζητήσουμε μαζί τώρα. Το τι θέλω να καταλάβεις, ό,τι έμαθες από το YouTube, ό,τι έμαθες από το Udemy, ό,τι έμαθες από το babypips.com, ό,τι έμαθες από τον μέντορα σου, τουλάχιστον για τις επόμενες 4 ημέρες, ξύχαστο. Γιατί δεν μιλώ σήμερα για θεωρία, σήμερα και τις επόμενες 4 ημέρες θα δεις πρακτική. Σήμερα και τις επόμενες 4 ημέρες θα δεις όντως πώς είναι να κάνεις λεφτά live στην αγορά. Όχι backtesting, όχι με το αν η αγορά έρχονταν εδώ πέρα και αν κάναμε αυτό θα βγάζα καμία σχέση. Μπαίνουμε μαζί και βγάζουμε λεφτά μαζί ή χάνουμε λεφτά μαζί. Δεν έχω δει έναν άτομο 6 χρόνια στο industry πέραν από τους καθηγητές μας που να κάνουν live, όχι ούτε καν live ανάλυση, live trading. Προφανώς υπάρχει ρίσκο. Και είναι αυτό το που θέλω να καταλάβεις. Εν τεράστια μαγκιά να μπορείς να κάνεις trading μπροστά από 4-5 άτομα live. Γιατί ξέρεις ότι ρε, ό,τι δώσω θα τα αντιγράψουν και αυτοί. Εάν χάσω εγώ λεφτά θα χάσουν και αυτοί. Αν κερδίσω εγώ λεφτά θα κερδίζουν και αυτοί. Προφανώς οι καθηγητές μας έχουν full πειθαρχία για σωστή διαχείριση ρίσκου. Οι πιο πολλοί μαθητές μας δεν έχουν την πειθαρχία. Ή μπορεί να το βλέπεις τώρα, εσύ δεν είσαι μαθητής ακόμα. Προφανώς δεν έχεις ακόμα την πειθαρχία. So, θέλω να κάνω αυτό το call για να έχουμε τα σωστά expectations. Κατανοητόν. Άρα, νούμερο ένα, τις επόμενες ημέρες δεν θα μάθεις trading, δεν θα κάνεις εκατομμύρια, δεν θα κάνεις χιλιάδες, δεν θα κάνεις ούτε καν εκατοντάδες ευρώ. Το τι θέλω είναι να πάρεις το νόημα του πώς είναι, σαν εκπαιδεύεσαι μέσα στην ακαδημία μας, να έχεις και κάποια αποτελέσματα. Θα υπάρχουν losses, για παράδειγμα, χθες μπήκαμε ένα trade Cardano, πάει, χτύπησε stop loss, 0.5% loss. Χαλαρά, θα δούμε σήμερα τι θα γίνει. Μπορεί να χάσουμε και σήμερα λεφτά. Μπορεί να χάσουμε όλη την εβδομάδα, ξέρω εγώ, okay, το κάνουμε τόσα χρόνια, δεν είχαμε εβδομάδα μελός, αλλά anyway, you never know. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα θα δούμε τη σωστή διαχείριση ρίσκου. Ξέρω πολλοί δεν θα το ακολουθήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα έχετε από τα αποτελέσματα. Μιλάω όμως τώρα στο άτομο το οποίο θα ακολουθήσει αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα. Άρα, νούμερο ένα, θα πάρει χρόνο. Νούμερο δύο, υπάρχουν και losses, υπάρχουν και profits. Εάν με ακολουθείς στα social media, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο transparent άτομο από εμένα. Γιατί μπορείς να πας σε όλα μου τα posts, σε όλα μου τα reels και κάθε ημέρα ανεβάζω τα αποτελέσματα μας. Χάνουμε, το ανεβάζω. Κερδίζουμε, το ανεβάζω. Πολλοί μου λένε, Κυριάκο, δεν πιστεύω αυτά τα οποία λες. Πήγαινε στο Instagram τώρα. Είναι όλα documented. Επίσης, μπορεί να είσαι κάπως whatever, μπορεί να είσαι τόσο negative που είναι εντάξει. Το τι θέλω να δεις είναι το συγκεκριμένο αρχείο, όπου σε αυτό το αρχείο κάνω επίσης tracking, document, όλα τα αποτελέσματα των ιδιών των καθηγητών μας. Εδώ πέρα είναι όπου μπορείς να δεις live γενικά τα trades, το πριν και το μετά. Και ο λόγος που το μοιράζω αυτό είναι για να δεις ότι οι άνθρωποι που θα δούμε σήμερα για τις επόμενες 4 ημέρες είναι όντως professionals. Πώς το ξέρω, λόγω του ότι θα δεις το αρχείο μου, θα σου στείλω τώρα, ψάχνω το link να σου στείλω. Κάθε ημέρα, κάθε εβδομάδα, τα trades τα οποία μπαίνουμε, σου έχω το πριν και μπορείς να δεις πάνω αριστερά την ημερομηνία. So, είναι όντως το πριν, δεν είναι backtesting, είναι όντως real time και μετά το μετά. Okay? Λοιπόν, άρα για όσους θέλουν να το, στο δικό σας χρόνο, παιδιά, δεν θα κάνουμε σήμερα backtesting, δεν θα κάνουμε να το δούμε μαζί. Το έχω στείλει τώρα στο chat, μπορείς να δεις τα αποτελέσματά μας. Τώρα, ο λόγος που το δείχνουμε όμως αυτό δεν είναι για flexing καμία σχέση. Επίσης, αν με ακολουθείς στα social media, ξέρεις ότι είμαι ακριβώς το αντίθετο του flexing. Okay? Το μόνο που αγαπάω είναι να έχω ελευθερία, να ταξιδεύω, that's it. Αν έκανα να flex, όλοι θα ήταν μέσα στην ακαδημία, anyway, αλλά ξέρω ότι θα ήταν στην ακαδημία για τα λάθος expectations. Αλλά το συγκεκριμένο αρχείο στο δείχνω μόνο και μόνο για να καταλάβεις ότι τις επόμενες 4-5 ημέρες θα δεις άτομα που όντως είναι η δουλειά τους. Okay? Αλλά τα αποτελέσματα που βλέπεις σε εκείνο το αρχείο είναι αποτελέσματα χρόνων. Θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια να φτάσεις σε εκείνο το σημείο που είναι οι καθηγητές μας. 3-4 βασικά, ειδικά για τους καθηγητές μας. Αλλά προφανώς, κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων, μπορείς να εκπαιδεύεσαι και να έχεις εισόδημα παράλληλα με τις ιδέες τις οποίες δίνουν οι καθηγητές μας. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Ήθελα να κάνουμε την εισαγωγή για να μπορούμε να ξέρουμε τι να αναμένουμε ο καθένας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να αναφέρω πέραν από την εισαγωγή είναι κάποια disclaimer βασικά, εντάξει. Και μισό λεπτό να κάνω ένα share screen. Τώρα το disclaimer είναι το εξής. Δεν προωθούμε κανέναν broker.
Δεν προωθούμε κανέναν ανταλλακτήριο, το βλέπεις κάτω-κάτω αριστερά, sorry, κάτω-κάτω. Δεν προωθούμε κανέναν κανένα οικονομικό σύμβουλο, γιατί ξέρω όλους αυτούς τους γκουρού που σου προωθούν τα courses τους και σου λένε ναι, αλλά κάνε μέσω του link μου account στην Binance, κάνε μέσω του link μου account σε αυτόν τον broker. Δεν κάνουν τέτοιες βλακίες. Και ο λόγος είναι ο λόγος του ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες κάνουν λεφτά μόνο όταν χάνεις. Άρα, ό,τι θα δεις σήμερα και τις και τις επόμενες ημέρες είναι καθαρά για σκοπούς εκπαιδευτικούς, για educational purposes. Τίποτα δεν είναι οικονομική συμβουλή, τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Ναι, στο αρχείο που σου έστειλα θα δεις για παράδειγμα 25% κέρδος, δεν είναι καθόλου εγγυημένο, είναι 100% πάνω σου αν θα έχεις κέρδη ή όχι. Οι ιδέες, όλοι έχουμε τις ίδιες ιδέες, αλλά επάνω σου αν θα έχεις σωστή διαχείριση ρίσκου, είναι πάνω σου αν θα ακολουθήσεις κατά γράμμα το τι θα λέμε και είναι πάνω σου για το πόσο teachable είσαι. Και ούτως ή αλλιώς, στέγια μεταξύ μας, ρε παιδιά, δεν εμπιστεύομαι εγώ κανέναν broker, κανέναν ανταλλακτήριο, κανένα futures platform, κανένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Το μόνο που εμπιστεύομαι είναι τις γνώσεις μου. Και αυτό είναι το τι κάνουμε σαν ακαδημία. Σε μαθαίνουμε μόνο πώς να κάνεις trading ανεξάρτητος ή ανεξάρτητη. Τώρα πρέπει να σκέφτεσαι ποιο είναι το όφελος μας, καλό εμάς, ρε Κυριακό, τα δίδαχτρα. Είναι καθαρά straightforward. Δεν έχουμε πρόσβαση στα λεφτά σου, δεν έχουμε πρόσβαση στα κέρδη σου. Το μόνο που κερδίζουμε εμείς στην Ακαδημία είναι με το αν γίνεις μαθητής, πληρώνεις τα δίδαχτρα μας 250 ευρώ το μήνα και παίρνουμε έναν ποσοστό από αυτά. Εντελώς ξεκάθαρα, fully straightforward όπως οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Και ο λόγος που το ξεκαθαρίζω είναι λόγω του ότι έχω γνωρίσει πολλούς που είναι πιο φτηνά τα courses τους, αλλά παίρνουν commission on the back end από τα trades σου. Μάντεψε τι, για να πάρουν commission πρέπει να χάσεις εσύ όμως. Εκεί πέρα όμως ξεκινά το conflict of interest. Και ο λόγος που κυριολεκτικά νιώθω πολλά περήφανος για αυτήν την μία παράγραφο εδώ πέρα, είναι ότι εμείς θέλουμε όντως να κερδίσεις. Και πώς το ξέρεις, γιατί δεν θα πάρεις ποτέ affiliate links σε καμιά πλατφόρμα από εμάς. Ποτέ. Okay. Τώρα, θέλω στα επόμενα 40 λεπτά θα σου δείξω πώς να ακολουθείς αποτελεσματικά τις ιδέες των καθηγητών μας. Ξέρω στα μαθήματα του DCX Futures. Ξέρω όμως ότι πολλοί μπορεί να είσαι καινούριος, κάποιοι ίσως είσαι λίγο πιο προχωρημένο επίπεδο. So, δεν θα κάνουμε μάθημα προφανώς, γιατί ξανά θα πούμε στη δράση. Δεν είναι θεωρία οι επόμενες 4 ημέρες. Οι επόμενες 4 ημέρες είναι πρακτική. Άρα, εάν δεν ξέρεις τίποτα από trading, εάν δεν ξέρεις τίποτα από κρυπτονομίσματα, το τι θα σου έλεγα εγώ, το τι θα έκανα εγώ στη θέση σου, ήταν να μην αντιγράψεις τίποτα σε αληθινά λεφτά. Αν θέλεις να κάνεις κάποιον demo account, ok. Σε αληθινά λεφτά, με τίποτα. Γιατί δεν έχεις καν τις βασικές γνώσεις ακόμη. Και δεν θα τις μάθουμε μαζί τις επόμενες 5 ημέρες. Θα τις μάθουμε αν ξεκινήσεις στην Ακαδημία. Αλλά τις επόμενες 4-5 ημέρες, μπορείς να δεις πώς είναι να μπαίνεις real time στην αγορά. Και το πώς μου αρέσει να το πάρω, μοιάζω πάντα εγώ, ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες, θέλω να το πάρω professionally. Οι επόμενες 5 ημέρες δεν είναι ότι θα σου μάθουμε πώς να κάνεις το hook, το uppercut, πώς να κάνεις γόνατον, high kick, low kick, whatever, καμία σχέση. Τις επόμενες 5 ημέρες θα δεις real time αγώνες, θα το πούμε έτσι, μέσα στην αγορά. Και θέλω να δεις πώς είναι να κερδίζεις έναν αγώνα. Μια μέρα να κλείσει με κέρδος. Πώς είναι να χάνεις έναν αγώνα, μια μέρα να κλείνει με loss. Πώς διαχειριζόμαστε το ρίσκο, πολλά σημαντικό. Πώς διαχειριζόμαστε τα trades, ακόμη πιο σημαντικό. Για να μπορείς να πεις μετά, ρε, ξέρεις τι, μου αρέσει το trading, θέλω να μάθω. Ή ξέρεις τι, δεν είναι για μένα, δεν μου αρέσει, δεν θέλω να μάθω κανένα θέμα, χαρήκαμε που μπήκε στα μαθήματα. Κατανοητό. Τώρα, αυτό που παράφερα τώρα είναι για τα άτομα που δεν έχουν καμία ιδέα. Δηλαδή τα άτομα που δεν έχεις μπει ποτέ κανένα trade. Εάν είσαι τώρα άτομο το οποίο μπήκες κάποια trade, δεν είσαι κερδοφόρος ή μπορεί να είσαι κερδοφόρος, whatever. Έχεις γνώση στην ουσία να μπαίνεις trades, να χειρίζεσαι σωστά τα trades και να κάνεις σωστή διαχείριση ρίσκου. Εάν θες να αντιγράφεις τις ιδέες, εννοείται ότι μπορείς. Δεν πρέπει να αντιγράψεις τις ιδέες. Είναι πάνω σου το πώς θα τις αντιγράψεις, το εάν θα τις αντιγράψεις, το πώς θα ρισκάρεις, αλλά κάτι δεν μπορεί να καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι εγγύημενο. Αλλά αν έχεις μια γνώση, μια αλφα γνώση στο πώς θα αντιγράφεις τις ιδέες, εννοείται μπορείς να το κάνεις εάν θέλεις. Τώρα, πώς λειτουργούμε για να μπορείς να προετοιμαστείς για αυτές τις ιδέες, γιατί πολλά άτομα μου είπαν, Κυριάκο, το βίντεο που έστειλες το είδα, αλλά δεν κατάλαβα.
πρέπει να μάθουμε πρώτα τη θεωρία. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τις ορολογίες του, τι είναι το stop loss, τι είναι το take profit, τι είναι το entry, τι είναι το βάζουν break even. Θα τα εξηγήσουμε πολύ γρήγορα σήμερα, αλλά πολύ πιο αναλυτικά τα μαθαίνεις μέσα στην ακαδημία μας από το IAM.center. Έτσι ώστε όταν θα λέμε τώρα στα μαθήματα κάποιες ορολογίες, να μην είσαι εντελώς χαμένος ή χαμένη. Τώρα που θα λέμε κάποιες ορολογίες, το πιο πιθανό είναι να μην τα καταλαβαίνεις όλα και είναι εντάξει, μην αγχωθείς. Μην πεις τι είναι το break of structure, τι είναι το BCV, τι είναι το continuation, τι είναι το liquidity, τι είναι το supply, τι είναι το demand. Είναι ορολογίες που θα μάθεις. Αν δεν ξανασχολήθηκες ή δεν έμαθες από σωστές πηγές, προφανώς να μην τα ξέρεις όλα και είναι εντάξει. Ξανά. Δεν είναι ότι θα μάθουμε trading full ή θα γίνουμε εκατομμυριούχοι σε 5 μέρες. Θέλω να πιάσεις μια ιδέα, μια γεύση για να δεις αν ο τομέας αυτός είναι για εσένα ή όχι. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι όλα αυτά θα τα μάθουμε από το IAM.center που είναι τα βίντεο. Κάθε μέρα θα βλέπεις 3 με 4 βίντεο. Παράλληλα είναι τα Go Lives. Σήμερα θα γνωρίσεις τον Go Live. Τον Go Live, παιδιά, είναι η live διαλέξεις. Όπως με βλέπεις εμένα και με ακούς τώρα, κάτι ανάλογο είναι και τα Go Lives. Απλά είναι ιδιωτικά. Προφανώς για τις επόμενες 4 μέρες παίρνεις πρόσβαση. Όμως αυτές οι διαλέξεις είναι copyrighted και είναι μόνο για μαθητές μας. Okay. Τεράστια η τιμή του να βλέπεις τις διαλέξεις μας για 4 μέρες. Ξέρω πολλοί δεν θα το αντιληφθούν γιατί δεν πλήρωσες κάτι. Ξαναμιλώ στα άτομα όμως που το βλέπουν σοβαρά. Δεν με πειράζει αν είναι ένα άτομο, 5 άτομα, 10 άτομα. Είμαι εδώ να βοηθήσω όσους θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όχι όλους, γιατί περισσότεροι δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και είναι εντάξει. Θέλω να βοηθήσω όμως αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Άρα, πρώτο μήνα και δεύτερο μήνα παράλληλα με τα βίντεο, βλέπεις μία διάλεξη τουλάχιστον την ημέρα από το Go Live. Οι διάλεξεις είναι η πρακτική ή και το live trading. Από τον τρίτο μήνα και μετά πρέπει να βλέπεις τουλάχιστον 2 διάλεξεις την ημέρα. Παράλληλα με τα μαθήματα, θα παίρνεις και θα αντιγράφεις τις ιδέες των καθηγητών μας. Πολλοί μου λένε, Κυριάκο, εγώ θέλω να γίνω ανεξάρτητος trader. Κυριάκο, εγώ θέλω να μάθω από μόνος μου να κάνω trading. Και εμείς αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε μία ζωή να έχεις ανάγκη το swipe. Δεν θέλουμε μία ζωή να έχεις ανάγκη τον DCX Futures για το αν θα βγάλεις λεφτά ή όχι. Όμως, θέλεις δύο πράγματα για να είσαι κερδοφόρος σε αυτήν την αγορά. Σε αυτόν τον business. Εμπειρία / γνώσεις και αυτοπεποίθηση. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς traders, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά καλές γνώσεις τεχνικής ανάλυσης, αλλά δεν έχουν αυτοπεποίθηση και δεν είναι κερδοφόροι. Άσχετο με ότι βάζω στα social media. Ξανά, το αρχείο που σου έστειλα πριν, το Excel, τα βλέπεις όλα εκεί πέρα, undocumented. Δεν είναι Photoshop. Γιατί anyway, κέρδη από το MetaTrader, κέρδη από τις πλατφόρμες μας, εύκολα μπορώ να μπω στο Canva να κάνω έναν edit και να σου στείλω τα κέρδη μου. Καλημέρα. Αρχείο όμως του πριν και του μετά, όλων των trades μας, δεν έχω δει πουθενά αλλού. Άρα, για να φτάσεις όμως σε εκείνον το σημείο του, να χτίσεις αυτή την αυτοπεποίθηση, πρέπει να μπεις στο state of mind ενός κερδοφόρου trader, σωστά. Το swipe coin, in DCX futures διαλέξεις, όπου έρχονται οι καθηγητές και μας δίνουν ιδέες και εμείς τις αντιγράφουμε. Αν οι καθηγητές κάνουν λεφτά, κάνουμε και εμείς. Αν οι καθηγητές χάσουν λεφτά, προφανώς χάνουμε και εμείς. Αλλά anyway, οι καθηγητές μας είναι η δουλειά τους, άρα λογικά θα βγάλουμε κέρδη μακροπρόθεσμα και θα εξηγήσω ότι είναι μακροπρόθεσμα. Άρα ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση. Κατανοητό. Και αυτή είναι η χρησιμότητα του swipe coin. Και επίσης είναι ότι μπορείς να κάνεις κάποια αλφα κέρδη παράλληλα με την εκπαίδευση σου στην Ακαδημία, αν μπορεί να καλύψεις και τα δίδαχτρα σου. Τώρα, μια ερώτηση που πολλοί με ρωτούν, κυρία Κοκκέι, τα δίδαχτρα είναι 250 ευρώ το μήνα. Μπορώ να τα βγάλω. Εξαρτάται πόσα λεφτά θα βάλεις στο account σου. Είσαι όμως διατεθειμένος ή διατεθειμένη να χάσεις τα λεφτά που θα βάλεις στο account σου. Γιατί πολλοί μου λένε, Κυριακό, έχω 1000 ευρώ, θα τα βάλω και τα 1000. Καμία σχέση. Αν έχεις 1000 ευρώ, το τι λέω πάντα, το τι κάνω, το τι θα έκανα εγώ στη θέση σου, θα βάζα τα 100, θα βάζα τα 200. Το πιο πιθανό, το πρώτο σου account που θα κάνεις, θα τα χάσεις όλα. Άρα γιατί να τα ρισκάρεις όλα μόνο μιας. Τώρα μου πεις, Κυριακό, έχω 10.000 στην πάντα, τα έχω φυλάξει κλπ. Εκεί πέρα, okay, μια χαρά. Εγώ θα βάζα για παράδειγμα 1.000-2.000. Εκεί πέρα, ναι, μπορεί να βγάζεις τα δίδαχτρα σου. Τώρα, αν δεν έχεις 10.000 ή 20.000 έτοιμα, σου έχω και τη λύση, σου μείνει μαζί μου. Τώρα, οι ιδέες τις οποίες δίνουν οι καθηγητές μας είναι οι ιδέες για leverage ideas. Leverage ideas είναι trading. Είναι αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα.
για exchange ideas, δηλαδή για investing, ιδέες τις οποίες αγοράζουμε και όντως επενδύουμε για το portfolio μας και NFTs. Πολλοί μου λένε, Κυράκο, θέλω να ασχοληθώ με NFTs. Τέλεια, μπράβο σου, τα NFTs είναι πολλά ωραία, πρέπει να μάθεις κρύπτος. Τα NFTs anyway είναι χτισμένα πάνω στην τεχνολογία του blockchain. Αν δεν ξέρεις για κρυπτονομίσματα, πώς θα ασχοληθείς με NFTs. Και ξέρω πάρα πολλούς μαθητές, δεν θα πω ονόματα άλλων ακαδημίων, αλλά ξέρω πολλούς οι οποίοι ήρθαν από άλλες ακαδημίες που διδάσκουν τα NFTs και μου έλεγαν, Κυριάκο, κλειδώθηκα έξω από το MetaMask μου, τι μπορώ να κάνω. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Bye bye. Ό,τι είχες μες στο MetaMask σου, ξέχαστο. Τώρα, αν δεν ξέρεις τι είναι το MetaMask, είναι έναν αποκεντροποιημένο πορτοφόλι μου που αποθηκεύεις μέσα περιουσιακά στοιχεία για κρυπτονομίσματα. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να αποθηκεύσεις τα λεφτά σου εκεί μέσα. Okay? Τώρα, άρα το swipe coin είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση σου αντιγράφοντας τις ιδέες των καθηγητών μας και μπορεί να κάνεις και κάποια κέρδη, εννοείται, τίποτα δεν είναι κείμενο. Και το τέταρτο είναι οι στρατηγικές, γιατί anyway, ο σκοπός είναι να μάθεις ανεξάρτητα να κάνεις training. Στην οθόνη σου τώρα βλέπεις το swipe coin scalper, είναι μια στρατηγική η οποία μαθαίνεις πώς να κάνεις bitcoin και ethereum trading. Δεν θα μπούμε ξανά σήμερα στο πώς λειτουργεί η στρατηγική, indicators, price action, whatever patterns. Απλά θέλω να σου δείξω ότι ο σκοπός μας είναι να γίνεις ανεξάρτητος, ανεξάρτητη. Και εδώ πέρα έρχεται το τι αναφέρα στην αρχή, η γνώση και η εμπειρία. Τώρα, εδώ πέρα είναι τα αποτελέσματα, είναι το αρχείο. Προφανώς αυτό το file το είχα κάνει, ρε παιδιά, πριν ένα μήνα. Μπορείς να δεις ότι στο screenshot 19%, στο αρχείο που σου έστειλα τώρα λέει 25%. Γίνεται up to date, το αναβαθμίζω κάθε μέρα. Τώρα, πάμε να δούμε πώς θα αντιγράφουμε τις ιδέες των καθηγητών μας. Νούμερο 1. Πριν πούμε τεχνικά πώς αντιγράφω, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τώρα, θα εστιάσουμε στο trading. Okay? Το trading μπορεί να το ακούσεις και σαν leverage. Το trading ή αλλιώς το leverage είναι αυτό με το οποίο κάνεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας συναλλαγές. Πολλοί μπορεί να σου πούν, α, δεν δουλεύει, δεν μπορείς να κάνεις λεφτά, παιδιά, ζω από αυτό. Δεν έχω εργοδοτούμενο. Δεν είναι ότι έχω άλλη δουλειά. Άρα όποιος σου πει δεν δουλεύει, απλά ένα άτομο το οποίο έχασε λεφτά. Είναι η δουλειά μου training εμένα. Ζω από αυτόν. Και μάντεψε τι, δεν είναι ότι είμαι καθηγητής εγώ. Και εγώ μαθητής είμαι. Άρα σκέψου το potential που υπάρχει εκεί έξω. Γιατί και εγώ έμαθα από τους καθηγητές που θα γνωρίσεις σήμερα. Έχουμε κάθε μέρα διαλέξεις, Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη και Παρασκευή, sorry. Η ώρα 4. Τα λεγόμενα DCX Futures, που είναι αυτό το οποίο θα δούμε σε 35 λεπτά. Σε αυτές τις διαλέξεις, οι καθηγητές μπορεί να μας δώσουν ένα trade, δύο trades ή πέντε trades. Για παράδειγμα, χθες είχαμε ένα trade, add a buy. Την Πέμπτη, όχι την Τετάρτη που ήταν, την Τρίτη, δεν θυμάμαι, περασμένη εβδομάδα είχαμε πέντε trades. Δεν παίζει ρόλο πόσα trades και να έχουμε. Όσα, ξανά, δεν είναι οικονομική συμβουλή, είναι το πώς το χειρίζομαι εγώ. Αλλά εάν δεν έχεις πλάνο για σωστή διαχείριση ρίσκου, αποκλείεται να είσαι κερδοφόρος. Όσα και να ρισκάρεις, όσα trades και να μπεις, δηλαδή αν θες να τα μπεις όλα, πρέπει πάντα το ρίσκο σου ανά ημέρα να είναι 1%. Τι σημαίνει αυτό, ότι είτε μπω ένα trade, είτε μπω πέντε trades, το χειρότερο σενάριο είναι να χάσω 1%. Εάν δεν το ακολουθήσεις αυτόν, τότε κάνεις τζόγον, όχι trading. Και καλύτερα να πας καζίνο, εντελώς ειλικρινά. Okay. Άρα τι σημαίνει αυτόν. Εάν έχω για παράδειγμα 1.000 ευρώ στο λογαριασμό μου, ξέρω ότι σήμερα το χειρότερο σενάριο είναι να χάσω 10 ευρώ. Okay, 1.000 ευρώ account, το χειρότερο σενάριο είναι να χάσω 10 ευρώ. Εάν σήμερα οι καθηγητές, δεν ξέρω καν τι θα γίνει σήμερα, μπορεί να μας δώσουν 5 trades, μπορεί να μην μας δώσουν κανένα. Αν σήμερα οι καθηγητές έρθουν και μας δώσουν 5 trades για παράδειγμα, τότε εγώ θα πω και θα έρθω και θα πω, okay, τέλεια, 5 trades. Άρα θα έρθω να πω 0,2% ανά trade. Άρα τι σημαίνει αυτό, 2 δολάρια. Αφού το ρίσκω με 10 ευρώ, 10 δολάρια, whatever, τότε με αυτόν τον τρόπο θα μπω 2 δολάρια ανά trade.
Τώρα, άρα ξέρω ότι το χειρότερο σενάριο είναι να χάσω 10 δολάρια. Μπορεί να σκέφτεσαι καλά, ρε κύριε, τι μπορώ να κάνω με 2 δολάρια. Το τι μπορείς να κάνεις με 2 δολάρια, παιδιά, trade, το risk reward μας πάντα είναι τουλάχιστον 1 προς 2,5-3. Τι σημαίνει αυτό? Ένα trade, 1 προς 3 risk reward. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ρισκάρω 2 δολάρια σε μια συναλλαγή, τότε πάω για τουλάχιστον 6 δολάρια κέρδος. Κατανοητό? Άρα σήμερα ρισκάρω 5 δολάρια, το κέρδος μου θα είναι 30-40 δολάρια. Τώρα λέω δολάρια, αν είναι ευρώ, ούτε είναι το ίδιο πράγμα. Κατανοητό, γράψετε μέσα στο chat 1-1-1 για να βγάζει νόημα το πλάνο της διαχείρισης του ρίσκου. Και είναι πολύ σημαντικό. Και ο λόγος που το διευκρινίζω τόσο λεπτομερώς είναι γιατί ξέρω τι μπορεί να σου κάνει το αν δεν έχεις πλάνο διαχείρισης ρίσκου. Άρα, επίσης, άρα νούμερο ένα κριτήριο είναι τούτο. Νούμερο δύο κριτήριο, το maximum που ρισκάρω ανά trade, άρα αυτό είναι το ρίσκο ανά ημέρα. Ρίσκο ανά ημέρα. Okay. Το maximum ρίσκο ανά trade που βάζω πάντα εγώ προσωπικά είναι 0,25. Άρα, εάν οι καθηγητές μας σήμερα, sorry, 0,50. Άρα, εάν οι καθηγητές μας σήμερα μας δώσουν μία ιδέα, τότε, για παράδειγμα, αληθινό παράδειγμα, χθες οι καθηγητές μας έδωσαν μόνο Cardano buy και χτύπησε stop loss. Άρα, χθες εγώ έχασα 0,5%. Και ο λόγος που μπήκα μισόν και όχι 0,2 ή 0,25 είναι γιατί ήξερα, το είπαν οι καθηγητές, παιδιά, δεν θα δώσουμε άλλες ιδέες σήμερα, ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ιδέες. Εάν υπήρχαν άλλες ιδέες, δεν θα έμπαινα μισό, θα έμπαινα 0,2. Όχι, όχι, 0,5 του λογαριασμού. Στο παράδειγμα αυτό που συζητάμε τώρα είναι τα 1000 δολάρια. Οκ, ο λογαριασμός μου, άρα 0,5 του στα 1000 δολάρια είναι 5 δολάρια. 1% του 1000 είναι το 10. Τώρα, εννοείται, παιδιά, δεν ξέρεις κάτι με τους υπολογισμούς, χρησιμοποιούμε υπολογιστική και εγώ δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπολογιστική. Τώρα, το νούμερο 3. Κάθε ημέρα εγώ θέλω να βγάζω 3% profit. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πω για παράδειγμα ένα trade 0,5% και μου δώσει το 1 προς 6, δηλαδή 0,5% ρίσκων επί 6, έβγαλα 3% κέρδος, όπου actually είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα με το Solana sale, δεν κάνω άλλο trading. Κλείνω όλα μου τα κέρδη και συνεχίζω την ημέρα μου. Με οτιδήποτε άλλο. Δεν παίρνω όμως άλλα trades. Και εννοείται το τέταρτο κριτήριο, παιδιά, goal for the week, είναι 6%. Δηλαδή, αν κάνω 6% κέρδος την εβδομάδα, σταματώ για την εβδομάδα. Εάν χάσω 3% στην εβδομάδα, σταματώ για την εβδομάδα. Okay. Τώρα, ελπίζω να είναι κατανοητό. Γράψετε μου 555 μέσα στο chat αν είναι κατανοητό αυτόν το πλάνο. Ο Πάνος λέει, δεν εξαρτάται η κάθε κίνηση σου το πόσα είναι να χάσεις, επειδή κάθε trade μπορεί να πρέπει να βάλεις διαφορετικό stop loss. Ακριβώς, το stop loss θα είναι διαφορετικό, το ρίσκο πρέπει να είναι πάντα το ίδιο. Εκεί πέρα έρχεται το trading volume, το lot size ή ανάλογα. Okay. Ο Σάββας λέει, παίζει ρόλο η ώρα που κάνεις trade cryptos. Εμείς, ο λόγος, όχι τόσο. Βασικά και ναι και όχι. Ο λόγος που κάνουμε τώρα όμως trading η ώρα 4 είναι λόγω του ότι έχουμε το New York Open, δηλαδή ανοίγει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Ντάνιελ λέει, άρα πάμε για 4-6% το μήνα. Θεωρητικά ναι. Κάποιοι μήνες μπορεί να είναι 5%, κάποιοι μπορεί να είναι loss και ούτω καθεξής. Απλά αυτό είναι το πλάνο μου για διαχείριση του ρίσκου. Τώρα, πάμε το πλάνο για διαχείριση των trades. Okay, αυτό είναι στην ουσία Risk Management Plan. Τώρα πάμε Trade Management Plan. Γιατί
Παιδιά, σε 30 λεπτά θα μπαίνουμε actual trades και θα σου δείξω μετά πώς μπαίνεις trade. Ο λόγος που αφιερώνω τόσο χρόνο σε αυτά είναι γιατί αυτά είναι ο λόγος που, που οι περισσότεροι χάνουν λεφτά και οι πολύ λίγοι κάνουν κέρδος. Okay? Πολύ απλά. Όταν η αγορά μου κάνει μονάλεπτον break of structure, τότε μετακινούν break even. Τώρα, μπορείς κάπως, α, το αναφέρω μόνο για τα άτομα τα οποία έχουν γνώσεις. Okay. Ή αν έρθει η αγορά σε supply and demand. Εάν δεν ξέρεις τι είπα μόλις τώρα, αγνώα το. Γιατί στο μάθημα που θα βλέπουμε τώρα, θα αναφέρω πότε εγώ μπαίνω break even. Τι είναι το break even, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Στο trade μας, για παράδειγμα, μπαίνω, θέλω να αγοράσω. Okay. Είμαστε εδώ πέρα. Η αγορά γίνεται προς τα πάνω και τελικά έρχεται προς τα κάτω και αγοράζω εδώ. Εδώ που αγοράζω, για παράδειγμα, θα αγοράσω σε αυτό το σημείο. Θα αγοράσω σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Το stop loss μου είναι από πίσω, για παράδειγμα, και θέλω να κινηθεί η αγορά προς τα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ένα θεωρητικό buy setup. Τι σημαίνει αυτό? Εάν τώρα η αγορά έρθει και μου κάνει αυτό το πράγμα, χάνω 1%. Δεν παίζει ρόλο πόσα pips είναι το stop loss μου, 1% θα χάσω max. Βασικά ούτε καν 1%. Τι είπαμε εδώ πέρα? Θα χάσω 0,25% με 0,5%, γιατί μιλούμε για ένα trade μόνο. 1% είναι το ρίσκο μου ανά ημέρα. Εάν τώρα η αγορά όμως όντως κινηθεί προς τα πάνω, θα βγάλω το κέρδος μου. Το κέρδος είναι ανάλογα με το risk reward. Τι είναι το risk reward? 1:3, 1:5, 1:7, whatever. Ανάλογα με το πόσα ρισκάρω, είναι και το ανάλογο μου κέρδος. Για παράδειγμα, αν ρισκάρω 10 ευρώ, και στο ότι έχω λογαριασμό 5.000 και ρισκάρω 10 ευρώ από τις 5.000 που είναι το 0,2% και πάω για 1:3, σημαίνει ότι το κέρδος που θα βγάλω αν η αγορά κινηθεί προς την κατεύθυνση μου είναι 30 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχασα. Γράψτε το μέσα στο chat 1-1-1 εάν σας έχασα. Όταν πούμε ότι μετακινούν break-even, σημαίνει ότι έρχομαι στη συναλλαγή μου και μεταφέρω των αριθμών που γράφεται στο stop loss ή στο stop order, ανάλογα με το πόσο, με το πώς το ονομάζει ο broker σου, έρχομαι και τον αντικαθιστώ με τον αριθμό του entry μου. Άρα πλέον το ρίσκο μου δεν είναι η τιμή την οποία είχα στην αρχή, όπου θα ήθελα να βγω από την αγορά με loss εάν η αγορά πηγαίνει εναντίον μου, είναι η τιμή στην οποία μπήκα τη συναλλαγή. Θα δείξω παράδειγμα τώρα σε λίγο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Λόγω του ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζω ότι πλέον είτε θα βγάλω λεφτά είτε θα είμαι break-even. Δηλαδή break-even σημαίνει ότι ούτε χάνω ούτε κερδίζω λεφτά. Κατανοητόν? Γράψτε το μέσα στο chat 444 αν είναι κατανοητή η θεωρητική επεξήγηση και θα δείξω τώρα παραδείγματα. Και εννοείται, μετά στο ότι η αγορά κινήθηκε προς την κατεύθυνση μας, ξεκινώ και βγάζω λεφτά. Το τι κάνω εγώ είναι, εάν το take profit μου είναι 1:3, 1:4, δεν κλείνω partials, κρατάω μέχρι το τελικό take profit. Εάν τώρα, για παράδειγμα, το take profit μου είναι 1:7, θα κλείσω partials στο 1:3 και το υπόλοιπο θα το κρατήσω στο 1:7. Είναι τα partials. Τα partials είναι να κλείσω, λοιπόν, τα partials είναι να κλείσω έναν ποσοστό του trade μου με κέρδος. Okay. Τώρα, το SD είναι το supply and demand. BOS είναι το break of structure. Είναι δύο διαφορετικά σημεία τα οποία μεταφέρουν break-even. Τώρα ξανά, αυτά είναι μόνο για τα άτομα τα οποία ίσως έχουν κάποια αλφα εμπειρία και μπορεί να θες να μάθεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζομαι το δικό μου πλάνο.
Εάν δεν ξέρεις, παιδιά, από trading, αν δεν ξέρεις πώς λειτουργούν, είναι εντάξει. Απλά, επειδή ξέρω ότι έχουμε άτομα από διάφορα επίπεδα, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Okay. Τώρα, πάμε να δούμε πρακτικά. Πώς... αντιγράφουμε τις ιδέες των καθηγητών. Εγώ προσωπικά, παιδιά, χρησιμοποιώ την πλατφόρμα Quant Fury. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις την Binance, μπορεί να χρησιμοποιήσεις την Bybit, μπορεί να χρησιμοποιήσεις την Coinbase. Δεν παίζει ρόλο. Δεν έχουμε κανέναν affiliation με καμιά πλατφόρμα. Το τι δείχνω τώρα είναι για καθαρά για σκοπούς εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό όμως... είναι σημαντικό όμως να έχεις πλατφόρμα futures λόγω του ότι δεν έχεις spread. Ο Βασίλης λέει γιατί να βάλω leverage και να μην κάνω swing trading μόνο με long. Επειδή δεν θα βγάλει σχεδόν ποτέ λεφτά. Το swing trading με long είναι καλό αλλά είναι investment. Εκεί πέρα αυξάνεις το net worth σου. Δεν έχεις εισόδημα. Okay. Ενώ με το trading μπορείς να χτίσεις μηνιαίο εισόδημα. Αν δεν βάλεις, μπορείς να μην βάλεις leverage, παιδιά, εντωμεταξύ, ναι, ωραία ερώτηση του Βασίλη. Μπορείς να μην βάλεις leverage, αλλά πρέπει να έχεις 50-60 χιλιάδες στο account σου και επίσης τα κέρδη θα είναι πολύ μικρά. Προφανώς ξέρω ότι περισσότεροι από εμάς ίσως να μην έχουμε 100.000 ευρώ να ρισκάρουμε, άρα γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε leverage. Άρα, πολύ σημαντικό, οι πλατφόρμες αυτές έχουμε futures. Εγώ χρησιμοποιώ την Quant Fury για σκοπούς απλοποίησης, ξανά όμως μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι θέλεις. Και Coinbase, και Binance, Bybit, ό,τι θέλεις. Okay. Ο Γιώργος λέει ποια είναι η διαφορά του wallet με το ανταλλακτήριο. Το ανταλλακτήριο είναι αυτό το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις συναλλαγές. Okay. Το wallet είναι στην ουσία εκεί πέρα που αποθηκεύεις τα λεφτά σου. Okay. Τώρα, εάν θες να κάνεις λογαριασμό τώρα, μπορείς να ακολουθήσεις αυτά τα βήματα που έχω εδώ πέρα. Okay. Ξανά αυτά που δείχνω ήταν στο βίντεο που σας έστειλα χθες. Έπρεπε ήδη να το έχεις κάνει. Γι' αυτόν τον λόγο έστειλα το βίντεο χθες για να έχεις λογαριασμό σήμερα. Κάνεις τα βήματα εδώ πέρα, μπαίνεις στην ιστοσελίδα τους. Okay. Δεν υπάρχουν links, δεν έχουμε affiliate links. Θα μπεις στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Δεν είμαστε affiliate τους. Τώρα, πώς μπαίνουμε στις συναλλαγές. Εδώ πέρα είναι το που βλέπεις για το τι βλέπεις μόλις ανοίξεις την πλατφόρμα τους. Είναι από κινητό για καθαρά για σκοπούς απλοποίησης. Το λοιπόν, στα αριστερά θα δεις όταν πατήσεις σε έναν pair πώς μοιάζει, δηλαδή για παράδειγμα, ανοίγω την πλατφόρμα, με το που ανοίξω την πλατφόρμα της Quant Fury βλέπω κάτι τέτοιο μπροστά μου. Okay, αν είσαι σε Android θα είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Με το που πατήσω για παράδειγμα στο Bitcoin, δηλαδή πάτω πάνω του. Okay, το που θα με πάρει η οθόνη είναι εδώ πέρα. Εντάξει. Τώρα, η τιμή αυτή είναι η τιμή στην οποία βρίσκεται το νόμισμα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εδώ πέρα δεν σε πολύ νοιάζουν αυτά γιατί κάνουμε ανάλυση από το trading view εμείς. Και εδώ πέρα αν θέλω πατώ sell, αν θέλω πατάω buy. Και το trading power αυτό είναι το, όχι το ποσό που έχει ο λογαριασμός σου μέσα, είναι το ποσό μαζί με το leverage. Τώρα, εάν πατήσω για παράδειγμα buy, η αγορά θα έρθει και θα με βάλει, βασικά το παράδειγμα του σελάρα, αν πατήσω το sell, θα μου ανοίξει την οθόνη μου έτσι. Εντάξει. Και εδώ πέρα επιλέγω το trading power το οποίο θέλω να βάλω και εδώ πέρα βάζω το stop loss μου και το take profit μου. Άρα το stop loss είναι το stop order. Stop loss θα το ακολουθήσεις, μπορείς να το ακούσεις και σαν stop, σαν invalidation. Το ίδιο πράγμα είναι και τα τρία. Άρα είτε μιλούμε για stop loss,
Είναι το ίδιο πράγμα με το SL που πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα με το invalidation. Είναι το ίδιο πράγμα με το stop order. Ο broker σου μπορεί να το ονομάζει διαφορετικά. Εδώ πέρα είναι η τιμή στην οποία βάζω και αν η αγορά έρθει σε αυτήν την τιμή, τότε θέλω να είμαι εκτός της αγοράς. Εντάξει. Άρα, το επόμενο βήμα. Εδώ πέρα το target order είναι το προς τα που στοχεύω, ότι εάν η αγορά έρθει εδώ πέρα, θα βγάλω κέρδος. Άρα, αν θέλω για παράδειγμα, αυτό το παράδειγμα είναι το να πουλήσω. Αν θέλω να πουλήσω, τότε θα είναι, πρέπει να είναι πιο χαμηλή. Εάν θέλω να πουλήσω, η τιμή του profit target θα είναι πιο χαμηλή. Τέλεια. Γιατί... Okay. So, ναι. Το τι έλεγα, ρε παιδιά, είναι ότι το target order είναι το take profit. Άρα, το take profit είναι ο στόχος μου για κέρδη. Θα τα ακούσεις και TP, θα τα ακούσεις και target order. Δεν ξέρω, exit επίσης, exit, μπορεί πολλοί το αποκαλούν, εξαρτάται από τον broker σου. Εντάξει, εδώ πέρα είναι το που έρχομαι και ρισκάρω το trading για να βγάλω κέρδος. Τώρα, οι καθηγητές μας, πάμε να δούμε ένα live παράδειγμα για να μάθεις πώς έρχομαι και τα αντιγράφω. Πάμε να δούμε ένα προηγούμενο μάθημα real time τώρα μαζί, μα γιατί είναι καμνή ρε. Οκ. Το λοιπόν. Μισό λεπτά γύρω παιδιά να σύνδεθω. Τώρα θα σας δείξω πώς μοιάζουν οι διαλέξεις που θα δούμε σε 15 λεπτά. Στις διαλέξεις, οι καθηγητές έρχονται και μας δίνουν και επεξήγηση και τις τιμές. Για παράδειγμα, πάμε να δούμε τη διάλεξη από προχθές. Εννοείται, πολύ σημαντικό, παιδιά, υπάρχει και αγγλικά και ελληνικά. Σήμερα θα δούμε εννοείται τα ελληνικά. Θα με ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Κάνω 15 ώρες την εβδομάδα live μετάφραση στα ελληνικά. Ο λόγος είναι λοιπόν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την ελληνόφωνη κοινότητα να αναπτυχθεί. Άτομα που δεν ξέρουν αγγλικά ή που μπορεί να ξέρεις, αλλά να είσαι κάπως ρε, προτιμώ να μάθω στη γλώσσα μου. Γι' αυτόν τον λόγο το κάνουμε. Okay, so τώρα θα με ακούσει να μιλάω ελληνικά σε αυτό το μάθημα. Άρα, το πώς έρχεται ο καθηγητής να συμπεριφερθεί εδώ πέρα, έρχεται και μας δίνει την επεξήγηση γιατί ψάχνει να αγοράσει ή να πουλήσει. Εδώ πέρα μας κάνουν ανάλυση, βλέπεις την επεξήγηση. Ξανά αυτά θα με ακούς στη μετάφραση να τα λέω. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις. Λόγω του ότι αν πρώτη φορά να ασχολείσαι, είσαι καινούριος, καινούρια, είναι λογικό να μην τα ξέρεις. Δεν θέλω να χωθείς. Εγώ θέλω απλά να μάθεις λίγο πώς είναι να αντιγράφεις τις ιδέες και να πιάσεις το νόημα τους. Πώς και τι λένε οι καθηγητές μας, θα τα δούμε στην συνέχεια. Κατανοητόν. Το λέω πολλές φορές γιατί ξέρω πόσο αγχωτικό μπορεί να είναι και οι περισσότεροι τα παρατάνε όταν δουν κάποιες δυσκολίες ή δεν καταλαβαίνουν. Στο λέω για να μπορώ να σε προετοιμάσω ότι είναι εντάξει να μην τα καταλαβαίνεις όλα. Okay. Λοιπόν, εννοείται όμως για τα άτομα τα οποία είναι έμπειρα, έχεις κάποιες αλφαγνώσεις, θα σε βοηθήσει και όλα η επεξήγηση. Και εδώ πέρα ήταν που μας είχε δώσει ο καθηγητής το Ape Coin Sell. Άρα, μας λέει ο καθηγητής Ape, το νόμισμα. Μας λέει ο καθηγητής το Entry. Μας λέει ο καθηγητής το Invalidation. Τι είναι το Invalidation? Γράψτε το μέσα στο chat. Γράψτε το μέσα στο chat τι είναι το Invalidation. Και μας λέει και το Exit Zone. Άρα εδώ πέρα, όπου βλέπεις το κόκκινο από πάνω και το πράσινο από κάτω σημαίνει ότι ο καθηγητής ψάχνει να πουλήσει. Μπράβο, τέλειος, τέλειο ρε παιδιά.
Το invalidation είναι το stop loss ή το stop order. Το exit zone είναι το take profit ή το profit target. Και άκου εδώ πέρα. Άρα, παιδιά, στην ουσία, αυτά είναι όλα όσα περιμένουμε τώρα. Swipecoin Scalper, για να μάθεις να αντιγράφεις τα exchange ideas, για να μάθεις να αντιγράφεις τα leverage ideas και για να μάθεις να αντιγράφεις τα ιδέες τις οποίες δεν μείνουμε στον DCX Futures. Τώρα, εάν θες να μάθεις... Άρα, στην ουσία, αν εξηγώ, ακούω τι λέει ο καθηγητής, ρε παιδιά, κάνω μια παύση να ακούσω τι λέει, εννοείται, και το μεταφράζω στα ελληνικά. Okay, τόσο απλά. Και όταν θα έρθει η ώρα να δώσουμε μια ιδέα, έρχομαι εγώ στο chat και σου γράφω αυτές τις τιμές. Για παράδειγμα, είχαμε δώσει Solana Sell. Εντάξει. Και entry είναι η τιμή την οποία μπαίνουμε. Invalidation είναι η τιμή την οποία βάζουμε το stop loss, exits. Εμείς πάντα χρησιμοποιούμε το exit 2. Είναι το take profit μας. Και έρχομαι εγώ εδώ πέρα και στο γράφω και όλα στο chat. Okay. Προσεκτικά σήμερα το στρίνο καθηγητής κάνει τη δημιουργήσή του οπότε να είναι break even. Okay, και βλέπεις ότι η αγορά κινήθηκε προς τα κάτω, άρα αυτό ήταν real time. Σε προετοιμάζω το ότι θα δούμε σε 10 λεπτά. Αυτό ήταν το ότι είχε γίνει real time προχθές. Άρα πρακτικά πώς το κάνεις εσύ αυτό? Να πάω από το κινητό μου μισό λεπτάκι. Θα κάνω lockout, εννοείται, ρε παιδιά, από το λογαριασμό μου και θα σου δείξω πώς είναι να... Okay. Τέλεια. Θα σου δείξω τώρα πώς είναι να αντιγράφεις τις ιδέες. Το λοιπόν. Άρα, πάμε να πάρουμε λίγο πίσω για να δεις βήμα-βήμα πώς θα το κάνεις και εσύ τώρα στις διαλέξεις. Βλέπουμε εδώ πέρα, okay? Κάποιος να μου το γράψει μέσα στο chat. Entry 2255. Stop loss 2265. Take profit 2235. Σωστά. Άρα, έρχομαι εγώ στην πλατφόρμα μου και κάνω το εξής. Έρχομαι στην πλατφόρμα μου και κάνω το εξής. Ξανά, αυτό είναι παλιό, ok. Δεν θα μπω από το trade anyway, βγήκα από λογαριασμό μου, απλά να δεις λίγο πώς μοιάζει. Άρα θεωρώ ότι τώρα μπορείς να δεις την οθόνη του κινητού μου. Παιδιά, γράψετε μου 888 αν μπορείς να δεις την οθόνη του κινητού μου. Nice. Άρα τώρα έρχομαι εγώ εδώ πέρα και κάνω το εξής. Υποθετικά ότι είμαστε στο ίδιο παράδειγμα που έδινε ο καθηγητής. Περιμένω η αγορά να έρθει στο 2255. Άρα εκεί πέρα που γράφει 2206 τώρα, περιμένω η αγορά να έρθει στο 2255. Με το που έρθει στο 2255, τότε εκεί πέρα είναι όπου θα έρθω να μπω το sell. Έστω υποθετικά ότι τώρα μου έγραψε η αγορά 2255 και έστω ότι έχω 10 ευρώ μες στο account, 1000 ευρώ στο account, αλλά θέλω να ρισκάρω 5 ευρώ. Στο border έρχομαι εγώ στο stop order και βάζω stop loss. Ποιο ήταν το stop loss? Μισό λεπτό να βρω την τιμή. 2265. Άρα απλά γράφω 2265. Βλέπεις εκεί πέρα όπου γράφει approx loss 1348,59. Εκείνο είναι το όντως πόσα θα χάσω. Στο υποθετικό σενάριο που είπαμε, τι είπαμε, ότι ο λογαριασμός μου είναι 1000 ευρώ. Προφανώς δεν θα έρθω να ρισκάρω τόσα. Θα έρθω να το μειώσω. Στην ουσία θα έρθω να μπω, για παράδειγμα, θα παίξω με το ρίσκο μου. Nice, 2 ευρώ. Σωστά. Άρα, εγώ πρέπει να το αυξήσω μέχρι να μου γράφει 5 ευρώ ρίσκο, επειδή έχω 1000 ευρώ account. Σωστά. Το βλέπεις 4,32. Είμαι εντάξει τώρα.
Βγάζει νόημα το τι έκανα. Είμαστε στο υποθετικό σενάριο νούμερο 1, ότι η αγορά τώρα είναι ως το 22.55 που μας είπε ο καθηγητής. Και νούμερο 2, ότι έχω λογαριασμό 1.000 ευρώ και θέλω να ρισκάρω 5 ευρώ. Εδώ πέρα ρισκάρω 4.32. Είμαι εντάξει. Κατανοητό, γράψε μου 1-1-1. Είναι πολλά σημαντικό, ρε παιδιά, για να ξέρουμε το ρίσκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γράψετε μου 1-1-1, είναι κατανοητό. Εάν υπάρχει απορία με αυτόν, πείτε μου. Σε 5 λεπτά θα μπούμε στο live trading. Θα είναι λίγο, θα είναι γρήγορο το live trading. Οκ, okay, τέλεια. Please repeat, τέλεια. Να το επαναλάβω. Άρα, υποθέτουμε τώρα ότι η αγορά... Ας υποθέσουμε τώρα είμαστε στο live, τώρα η ώρα 4 που να ξεκινήσει ο μάθημα. Και οι καθηγητές, έρχεται και μας λέει ο καθηγητής, μισό λεπτό να φύγω το κινητό μου, δες εδώ πέρα, ο καθηγητής εδώ πέρα, ξανά αυτόν είναι η μαγνητοσκόπηση που μας είχε κάνει ο καθηγητής προχθές. Μας είχε δώσει την ιδέα Solana USDT sell, το βλέπεις. Εγώ θα έρθω και θα το γράψω στο chat του Go Live. Εσύ όμως δεν θα είσαι στο Go Live, θα το βλέπεις από Zoom, άρα πρέπει να έχεις όλα δίπλα σου για να τα γράφεις τώρα. Παιδιά, σε 5 λεπτά ξεκινούμε, άρα τώρα σου δείχνω πώς αντιγράφεις για να προετοιμαστείς να ξέρεις. Άρα, μου δίνει ο καθηγητής 22.55 το entry, μου δίνει 22.65 το stop loss, μου δίνει 22.35 το take profit. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό στην ουσία σημαίνει πως εάν η αγορά έρθει στο... Βασικά όταν η αγορά έρθει στο 22.55 θα μπω να πατήσω sell στην πλατφόρμα μου. Το stop loss μου, δηλαδή το stop order μου θα είναι... Το stop order μου θα είναι... 22.65 και το take profit μου 22.35. Okay. Άρα έρχομαι εγώ τώρα στην πλατφόρμα μου και το αντιγράφω αυτό που μου είπε ο καθηγητής. Μισό λεπτό γιατί θέλω να βάλω ένα trade μαξί. Έρχομαι εγώ στην πλατφόρμα μου και αντιγράφω αυτόν το οποίο μου είπε ο καθηγητής. Τέλεια. Πώς το αντιγράφω? Έχουμε τις τιμές. Μισό λεπτό να κάνω share screen ξανά. Share screen. Άρα, ωραία, φαίνεται η οθόνη μου τώρα. Έρχομαι στην πλατφόρμα μου και βάζω stop order, έρχομαι και γράφω 22.65. Το size, εδώ μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Το size μου το βάζω όσο πρέπει να είναι, έτσι ώστε το ρίσκο μου να είναι 0.5% max. Μπορείς να δεις όμως, βλέπεις εδώ πέρα που λέει approximate loss. Approx loss. 4 δολάρια και 61 cent. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κυκλώσω με κάποιον τρόπο. Το βλέπεις? Εκεί πέρα είναι όπου η πλατφόρμα έρχεται και μου λέει το πόσα όντως θα χάσω. Σε αυτό το υποθετικό σενάριο λέμε ότι έχω 1.000 ευρώ λογαριασμό, άρα ρισκάρω 5 ευρώ maximum. Άρα το ρίσκο μου τώρα είναι 4.61, είμαι εντάξει. Και το stop, το take profit είναι το target order. Έρχομαι και βάζω όλων 160 και βάζω το 22.35. Τώρα προφανώς δεν με αφήνει η πλατφόρμα γιατί η αγορά είναι ήδη πιο κάτω. Ξαναμιλούμε για υποθετικό σενάριο. Άρα τι έκανα τώρα, sorry, 21.35. Άρα τι έκανα εγώ εδώ πέρα τώρα. Ξανά η τιμή έπρεπε να ήταν 22.65, εκεί πέρα που λέει 22.2, 22.3. Γι' αυτόν τον λόγο το ρίσκο και το target order είναι διαφορετικά. Άρα το τι κάνω εγώ τώρα, έρχομαι και κάνω το εξής.
Στο συγκεκριμένο σενάριο ρισκάρω 4 ευρώ και 61 cents για να κερδίσω 7 ευρώ και 38 cents. Εάν η αγορά κινηθεί προς τα κάτω, θα βγάλω τα 7 μου ευρώ. Okay. Εάν η αγορά κινηθεί προς τα πάνω, θα χάσω το 4,61. Αυτό είναι το τι έκανα τώρα. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο να αντιγράφω την ιδέα. Απλά πατάω το sell. Προφανώς δεν με αφήνει γιατί πρέπει να κάνω λογαριασμό και να βάλω λεφτά. Αν είχα λογαριασμό και είχα λεφτά μέσα τώρα συνδεδεμένων, θα με αφήνει να μπω τη συναλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε έναν trade. Γράψτε μου μέσα στο chat αν είναι κατανοητό το πώς αντιγράφουμε την ιδέα. Ο Ντάνιελ λέει κατανοητό ένα προς δύο κοντά. Ακριβώς αδερφέ, ναι. Νίγκα, 3 order των 1,8 ή 1 order των 5,4. Μπορούμε να κάνουμε 3 exit με 1 order. Πολλά ωραία ερώτηση. Ναι, θα το δείξω και αυτό στα γρήγορα και να κλείσουμε για να μπούμε στο live trading. Μπορείς να μπεις διαφορετικά take profits. Για παράδειγμα, ο καθηγητής μας είχε δώσει τα take profits 21, τι τιμές μας είπε, 22.45, 22.35, 22. Άρα έρχομαι εγώ και κάνω το εξής. Αν θέλω να βάλω πολλά απλά take profits, άρα να σπάσω το ρίσκο μου, μπορώ να κάνω αυτό. Για παράδειγμα, να βάλω τα πρώτα 60 δολάρια να είναι στο 21.35, τα άλλα 60 να είναι στο 21 και το υπόλοιπο να είναι, για παράδειγμα, στο 20. Άρα βλέπετε πώς το σπάσα τώρα, φαίνεται. Ωραία, φαίνεται. Άρα εγώ τώρα το τι έρθα και έκανα είναι ότι, okay, τέλεια, ρισκάρω 4,32 ευρώ. 39, παίζει γιατί η αγορά πάει πάνω κάτω. Και με το που πάει η αγορά στο 21.35 θα βγάλω 1,89 ευρώ. Με το που πάει η αγορά στο 21 θα βγάλω 2,84 ευρώ. Με το που πάει η αγορά στο 20 δολάρια θα βγάλω 3,71 ευρώ. Εάν η αγορά τώρα έρθει στο 22.65 θα χάσω 4,32 ευρώ. Όταν τώρα πούμε, παιδιά, βάζω break even, το τι έρχομαι και κάνω modify τη συναλλαγή μου και βάζω νέον stop loss. Ποιο είναι το νέο μου stop loss? Η τιμή την οποία μπήκα. Εάν, για παράδειγμα, μπήκα στο 22.07 ή 06, θα βάλω εδώ πέρα. Ξανά, δεν με αφήνει γιατί δεν έχω συναλλαγή τώρα μέσα. Απλά σου δείχνω το πώς βάζεις break even. Και πατάς το βελάκι και θα σου το μετακινήσει. Ξανά, όμως, δεν με αφήνει γιατί δεν έχω trade τώρα ανοιχτό, δεν έχω κανένα λογαριασμό. Άρα με αυτόν τον τρόπο μετακινώ τον break-even μου. 22.07 πέσα από την πήγα. Εντάξει. Ξανά, αυτό είναι το πώς λειτουργεί η Quant Theory. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Σε όποια πλατφόρμα μπαίνεις, όποια πλατφόρμα θες μπαίνεις, μπορεί να έχεις Coinbase, Binance, Bybit, Qcoin, ξέρω εγώ, είναι διαφορετικές οι πλατφόρμες τους. Να θέλαμε 5 μέρες να σας τις δείξω όλες. So, απλά δείχνω την Quant Theory και μετά θα στείλω, εννοείται, το... Παίρνω την Quant Theory και εννοείται αν θες να μπεις στη δική σου πλατφόρμα μπορείς. Τώρα, τι fees έχει η Quant Theory εμάς που θέλουμε να ξεκινήσουμε να γίνει deposit withdraw? Νίγκα μου, deposit το κάνεις από wallet σε wallet. Άρα στην ουσία η Quant Theory σου δίνει wallet, για παράδειγμα με DAI, και θα τα στείλεις από την Binance, για παράδειγμα, στη Quant Theory. Για να κάνεις ανάληψη είναι το ίδιο πράγμα. Άρα στην ουσία τα fees είναι απλά τα fees για αποστολή από wallet σε wallet. Τώρα, αν δεν ξέρετε, παιδιά, πώς μετακινώ λεφτά από ένα wallet σε έναν άλλον κλπ. Αν δεν ξέρεις πώς μετακινάς από ένα wallet σε έναν άλλο, θα τα μάθεις στην Ακαδημία μας, μη σε αγχώνει αυτόν. Το minimum, νομίζω η Quant Theory ακόμα και 50 ευρώ να βάλεις σε αφήνει, είναι εντάξει. So, ναι. Γράψε το link. Η Quant Theory, ξανά, δεν είμαστε affiliated με την Quant Theory. Απλά είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιώ εγώ.
Μαθητές μας χρησιμοποιούν την Binance, Coinbase, ό,τι θέλετε ρε παιδιά. Ό,τι προτιμάτε. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει καμιά άλλη απορία. Είδα γιος, μπορούμε να το κλείσουμε τώρα και να μπούμε live trading αυτή τη στιγμή. Τα recordings θα τα στείλω. Βασικά τα recordings θα τα ανεβάσουμε και θα τα στείλουμε μέσα στο group το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Πώς μπαίνουμε στο άλλο live. Τέλεια. Όσοι είμαστε τώρα live, μείνετε μέσα. Γιατί εδώ θα γίνει το άλλο live. Το live trading. Απλά θα το κάνει share screen τώρα ο Ανδρέας ο Φεσάς. Εγώ θα βγω όμως για να μπορώ να κάνω την μετάφραση στην πλατφόρμα. Άρα αν είσαι μέσα, είσαι στο σωστό link για το live trading. Μείνε μέσα. Φεσά μου, the stage is yours, ρε. Πριν να εξηγήσω ποιος είναι ο Φεσάς, ρε παιδιά, στα γρήγορα, γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε μια εισαγωγή, ποιος είναι, παιδιά, ο άνθρωπος. Όσοι ξέρετε, δούλευε στα πλοία, ναυτικός εμπορικού ναυτικού, καπετάνιος εμπορικού ναυτικού, πολλά καλά εισοδήματα, πολλά καλό lifestyle, αλλά ο Ανδρέας εξήγησε στην Ακαδημία μας για να μάθει να κάνει trading και να έχει περισσότερη οικονομική ανεξαρτησία. Και αυτόν τον λόγο είπε ότι θέλει να μάθει το trading και να το κάνει σαν full-time καριέρα. Είναι μαζί μας πλέον, παιδιά. Αν είδατε κάποια από τα stories, μου είχα βάλει story που είχε ξεκινήσει στην Ακαδημία μας. Είναι πάνω από 3 χρόνια στην Ακαδημία μας, νομίζω 4. Πλέον ζει από αυτόν, το κάνει full-time. Είναι funded trader. Είναι κάτι το οποίο δεν εξηγήσαμε. Θα το εξηγήσουμε στις επόμενες ημέρες. Και θα είναι ο host μας για αυτές τις 4 μέρες για τα live trading. Θα κάνει το share screen, να λύνει απορίες, οποιαδήποτε απορία να έχουμε live. Γιατί εγώ, παιδιά, θα κάνω την live μετάφραση αυτές τις 4 μέρες. So, γράψτε μου 777 μέσα στο chat για να καλωσορίσουμε τον Ανδρέα Φεζάν. Φεζά μου, the stage is yours. Να κάνω τη μετάφραση. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Ο Κυριάκος είπε τα πάντα, αν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ, Κυριάκο μου, για τα λόγια σου. Παιδιά, όσοι δεν με ξέρετε, όπως είπε